31 πόντους με 7 στα 9 τρίποντα. Έχουμε λοιπόν το πρώτο break, κάτι που δεν είχε γίνει νωρίτερα στη Μόσχα, εκεί όπου η Τσέσκα με τον αέρα βεβαίως των 7 συν 1 που το κυνηγάει τώρα Final Four διέλυσε την Καχαλαμποράλ με 86-63 και δεν ξέρουμε τι θα γίνει ως αργά το βράδυ στην Βαρκελόνη, αλλά respect που λένε στον μεγάλο προπονητή που λέγεται το Ρεμεσίνα, γιατί δεν μπορεί να χάσει τη χώρα από τη Ρεάλ, από την Μπαρτσελόνα. Προηγεί τη Ρεάλ στην Βαρκελόνη 49-46. Εκεί γίνεται αίμα και άμμος, είναι προφανές. Παναγιώτης Γιαννάκης κυνηγάει το δικό του 7ο Final Four. Πήγε 3 με τον Άρη, 2 με τον Παναθηναϊκό ως παίκτης 5. Ένα πέρυσι με τον Ολυμπιακό ως προπονητής και φιλοδοξεί να είναι ξανά στο Παρίσι, εκεί όπου του έλαχε ο κλήρος να γράψει ιστορία. Πρώτος Έλληνας παίκτης, πρώτος αρχηγός ελληνικής ομάδας που σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στην πέμπτη συμμετοχή του σε Final Four εκείνο το βράδυ της 11ης Απριλίου στο θρίλερ Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα 67-66. Βασίλη, να σε ρωτήσουμε σε σχέση με το ζευγάρι της Παρτιζάν με τη Μακάβη, πως εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θέλει περισσότερο για αγωνιστικούς λόγους την Παρτιζάν, αλλά από την άλλη την θέλει και για λόγους εισιτηρίων, διότι ήδη οι Ισραηλοί έχουν ως συνήθως καπαρώσει τα περισσότερα εισιτήρια που έχουν διατεθεί μέσω του διαδικτύου. Αν λοιπόν αποκλειστεί η Μακάβη, θα τα βάλουν. Όχι. Ωραίο το ερώτημα, ωραίο το ερώτημα. Επίσης, τι καπέλο θα τους βάλουν. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Αυτό είναι το πιο σοβαρό σωστό ερώτημα, που αν όλα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό, θα χρειαστεί να τον απασχολήσει το ερώτημα. Πόσο καπέλο θα βάλουν οι Ισραηλοί στα εισιτήρια που έχουν προλάβει μέσω διαδικτύου ή με άλλους τρόπους να εξασφαλίσουν όπως το κάνουν πάντοτε. Αλλά ας μην προτρέχουμε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα περάσει. Είναι ανοιχτά τα πράγματα. Και γιατί για να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για παραπάνω εισιτήρια θα πρέπει να περάσει. Και μέχρι στιγμής η πρόκομη του έχει βάλει πολύ καζόρια. Αρκετά προβλήματα. Είναι στο χέρι του να τα επιλύσει. Αλλά αυτό προς το παρόν είναι ζητούμενο, δεν είναι δεδομένο. Πάμε στους δύο ρεπόρτερς μας. Στον Κώστα Κατέβα και στον Μπάμπη Σαρατινάκη. Έχει απεμπλακεί πιο γρήγορα από το να είναι ο τακουστής στους πάγκους ο Μπάμπης, οπότε αυτό θα ακούσουμε. Να συνεχίσουν να ελέγχουν το ρυθμό, ζήτησε ο προπονητής Πρόκομου, να μην αφήσουν τον Ολυμπιακό να τρέξει. Από τον Βάρντα ζήτησε να παίξει δυνατή άμυνα στο Σκορτιανίτη και συνέχεια με τον που πάει μπάλα στον Έλληνα σέντερ να πάει βοήθεια κατευθείαν. Από εκεί και πέρα στην επίθεση ο Γουτς να πάρει τις περισσότερες προσπάθειες. Μάλιστα, λοιπόν. Ακούμε και το Κώστα Κατέβα, τι κατάφερε να αρπάξει, να υποκλέψει από τις οδηγίες του Γιαννάκη ενώ άρχισε το μάτς. Κώστα. Τον Γουτς αφορούσαν σε μεγάλο μέρος τις οδηγίες και του Παναγιώτη Γιαννάκη και στην προσοχή που πρέπει να δώσει ο Τσίλντρες για να το σταματήσει στα αλλεπάλληλα ρήγματα που έχει προκαλέσει. Από την άλλη πλευρά στην επίθεση ζήτησε σωστές επιλογές και προσεγμένα σούτ, διότι στις δύο πρώτες περιόδους είδαμε κάποια τραβηγμένα από τα μαλλιά τα οποία δεν άρεσαν στον προπονητή του Ολυμπιακού. Εκτός ισορροπίας, καταπληκτική εκτέλεση από τον Βάρντα, ο οποίος σήμερα μας δείχνει ένα πολύ εμπλουτισμένο ρεπερτόριο. Αυτά τα σουτάκια τα 4-5 μέτρα, τα fade away, γενικώς τα εκτός ισορροπίας. Και η παρουσία του στην επίθεση που είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι μόνο το τέρας στην άμυνα, δηλαδή. 35-41 προτάει η Πρόκομ. Για να έχει άξιο με το δίδυμο γκάρ που ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, πέμπτη Όντοσιτς, στο 3 ο. Σχετικά είναι αυτά τώρα, ο Τσίλντες ο Κλέζα στα forward. Και ο Νίκολα Βούιτσιτς για πρώτη φορά απροπόνητος, ήταν άρρωστος. Είχε γαστρεντερίτιδα, δεν προπονήθηκε το μεσημέρι, πήγε μόνος το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτό που ξεχάσαμε, Βασίλη, να ρωτήσουμε τον Κώστα Κατέβα είναι τι γίνεται με τον τρίτο διαιτητή της αναμέτρησης. Όταν τον ρώτησα νωρίτερα, μου είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει καθόλου στο παρκέ. Πριν είχε δεμένο το πόδι του, ήταν σε μια μορφή stand-by, αλλά τώρα φαίνεται πως τα πράγματα έχουν τελειώσει και με δύο διαιτητές θα συνεχιστεί η αναμέτρηση. Τσίλντες δεν τα καταφέρει. Rebound από τον Βάρντα. Η Πρόκομ με το Γουτς πηγαίνει, αυτά τα έχει ψωμοτήρι ο Αμερικανός. Πολύ γρήγορος, πολύ εκρηκτικός. Πρώτο βήμα που σκοτώνει τον αντίπαλο. 35-43. Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να ξαναχάσει την επαφή με το σκόρο όπως συνέβη στην αρχή του αγώνα με το 0-11 και μέχρι να μαζέψει τα πράγματα. Δηλαδή, για να δούμε την αντίδρασή του Τεόντοσιτς για το 37-43. Αφού προηγουμένως ο Πρόκομ προηγήθηκε με 8. Πρόκομ με τον Πατσέσας που αρχίζει το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Χάριγκτον στον Άσο, το Γουτς, τον Βάρντα, τον μεγάλο πρωταγωνιστή του πρώτου ημιχρόνου, τον Μπαρέλ και τον Λόγκαν.
Βάρντα, double team, πήγε για βοήθεια εκεί ο Τεόντοσιτς στο low post. Βάρντα η πάσα, δεν μετράει το καλάθι. Έχει ακουστεί η κόρνα για τα 24. Πρωτού σουτάρει ο Σέρβος. Μια κατόφερη κουβέντα προηγουμένως για την πρώτη παρουσία στο μάτς του Βούιτσιτς. Κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στα δύο περσινά μάτς. Ολυμπιακός την είχε νικήσει δύο φορές πέρυσι στην Πρόκομ που τη βρήκε στο top 16. Και βάλει 41 πόντους στα δύο μάτς ο Βούιτσιτς. Και του ανακαλεί και ευχάριστη αναμνήσεις γιατί απέναντι στην Πρόκομ ως παίκτης της Μακάμπη και πετύχει το πρώτο triple-double figure στην ιστορία της Ευρωλίγκας πριν από 5 χρόνια. Childress 37-39-43 από τον Αμερικανό. Σε μια στενή μονομαχία με τον Γουτς. Ο Γουτς έχει 12 πόντους, 6 rebound. Ο Childress 11 πόντους, 3 rebound και 2 κλειψίματα. Φεύγει μπάλα τα πόδια του Μπαρέλ μετά την πίεση που δέχτηκε. Νάτος εδώ ο Ρόνι Μπαρέλ. Από άσημο κολέγιο, γυρολόγο σε μικρά. Τρόπος του λέγει Γερμανία, Γαλλία και στην Πρόκο. Βαλουά, Κολονία. Και στη γόνη. Κλέιζα 42-43. Σταθερό σημείο αναφοράς, 17 πόντι από τον Λιθουανό που έχει βάλει 3 στα 4. Γιατί 3? Ναι, 3 στα 4. Και, και time out. Γυρίζουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Βλέπουμε εδώ τον αδελφό του Τζος Σίνδρες, τον Κρίς και δίπλα τον Ατζέντη του Αστέρα του Ολυμπιακού, τον Τζιμ Τάντερ. Και πίσω ο Κώστας Μπογατσκιώτης προηγουμένως και μια πολύ θερμή συνομιλία με τον Αρτούρας Καρμισόβας. Ήταν συνεργάτη του Ιβκοβιτς στο χαμένο Final Four του Ολυμπιακού στο Μόναχο το 99 και 99. Πεν έκλεψε. Πηγαίνει στο lay-up. Ο Αμερικανός σας σκοράρει 44-43. Η πίεση πάνω στην μπάλα. Σήμα κατά τεθέν του Σκούνι Πεν στην τελευταία σεζόν της καριέρας που έχει προαναγγείλει ότι θα βγει στη σύνταξη. Το καλοκαίρι μόλις τελειώσει την υποχρέωση του Ολυμπιακού. Μπάρντα. Αλλά λίγο να κάνει βήματα. Αλλά εκεί εκμεταλλεύτηκε την αργή αντίδραση του Βούιτσιτς και έφυγε εύκολα το φάουλ. Φάουλ από τον Κροάτη, τον Νίκολα Βούιτσιτς. Πάντως δεν σκοπεύει να σταματήσει. Ο Βούιτσιτς που ένας από τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού, όλος είναι ο Παπαλουκάς, στην καλύτερη δεκάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πάλι εδώ βλέπουμε τον Καρνισόβας με τον Ντάριλ Μόρεϊ, τα δύο διοικητικά στελέχη των Χιούστον Ρόκετς που παρακολουθούν απόψε το παιχνίδι. Σκαστή πάσα χωρίς αποτέλεσμα και δεν πρόλαβε ο Μπαρέλ να πιάσει την μπάλα και να την καρφώσει ή να την αφήσει στο καλάθι. Και Τεόντοσιτς εγκινήσει το σουτ χωρίς ισορροπία. Αλλά τέτοια σουτ είναι πολύ συνηθισμένα για τον MVP του τελικού του κυπέλου, του εφετινού τελικού του κυπέλου, τον Μίλος Τεόντοσιτς. 44-43. Ολυμπιακός δύο φορές που ξέφυγε η Πρόκομ την έπιασε, αλλά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτός αυτό που λέμε μαξιλαράκι ασφαλείας και να κατήσει πάνω του. Αντιστράει ο Κλέιζα, υπάρχει φάουλ από τον Μπαρέλ, καθρεωμένος από το πρώτο ημίχρονο. Με ένα. Δεύτερο, εντάξει. Δεν υπάρχει παίκτης που να έχει πρόβλημα πλην του μαύρο κεφαλίδι που έχει 3. Κλέιζα στη γραμμή. Με την πολύ μεγάλη εκτελεστική ευχέρεια. 17 πόντι για τον Κλέιζα, 11 για τον Τζίβες, 18 τώρα για τον Αμερικανό. Μια πολύ μεγάλη επίδοση ακόμα και στις κακές βραδιές του που είναι λιγοστές. Έχει διψήφιο νούμερο πόντων. Το έχει γενικώς σκοράρει κατά το δοκούν ο Κλέιζα. Μία στις δύο βολές. 45-43. Γιούιν. Γουτ στο low post με τον Childress. Ο Μαρίκης. Καταπληκτική κίνηση. Νίξε και τη βοήθεια που ήρθε. Ο Γουτ. 45-45. Παίκτη που δεν είναι μόνο θεματικός, είναι ουσιαστικός. Επίσης, το σούτ του Childress χωρίς αποτέλεσμα. Μπάρντα στο rebound. Την μπάλα στα γκρέι του Λόγκαν. Ξανά με 4 Αμερικανούς και τον Μπάρντ. Αυτό το συνηθισμένο σχήμα του Πατσέσος. Γιούιν. Γιούιν που δεν πρόλαβε τη μεγάλη γενιά του Γιούιν, δηλαδή τους προηγούμενους Σέιν Μπατίερ και Λάγκον και ούτω καθεξής. Αλλά παρόλα αυτά πήγες. Όσοι συνηθίζουν οι διάβολοι σε ένα Final Four. Και εδώ καλή άμυνα, επιβραβεύεται η καλή άμυνα του Ολυμπιακού που οδηγεί σε λάθος τον Μπαρέλ.
Εδώ βλέπουμε τα φάουλ. 45-45. Διακόνει τον Μπεν. Ξανά στην άμυνα ζώνης 2-3 η Πολωνή. Μια άμυνα που την έχει εφαρμόσει σε πολλά διαστήματα του αγώνα ο Λιθουανός κόουτς. Μπεν ελεύθερος σου τριών πόντων. 48-45. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Μπεν γίνεται ο πρώτος παίχτης μετά τον Κλέιζα που ευστοχεί πίσω από τα 6-25 για τους ερυθρόλευκους. Προσπαθεί να κλέψει ο Βούιτσιτς, πιέζει ψηλά τον Γουτς, αυτός κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Μπαρέλ, ξανά Βάρντα, με ταμπλό και ριμπάουντ από τον κοντοπίθαρο τον Μπεν, που με την πίεση του πάνω στην μπάλα και ταχύτητά του βοηθάει τον Ολυμπιακό αρκετά, προηγουμένως σκοράρισε κιόλας. Κλέιζα σου τριών πόντων, όχι. Ριμπάουντ του Βούιτσιτς, καινούργια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τεόντοσιτς. Τα rebound είναι 27 για τον Ολυμπιακό, 31. Όχι, λάθος. Είναι 20 για τον Ολυμπιακό, 22 για τους Πολωνούς. 48-45. Υπάρχει φάουλ τρίτο από τον Μπαρέλ, τον οποίο αποσύρει ο Πατσέσας και επαναφέρει το Γιάν Γιάγκλα. Ο Γιάγκλα, ο οποίος είναι πιο αδύναμος και πιο αργός από τον Κλέιζα, άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει. Και όντως στη γραμμή 4-47 πριν από το τέλος, 48-45 και 49-45. Έγινε στο Τελαβίβ, δεν έγινε στη Μόσχα, έγινε στο Τελαβίβ. Γίνεται στη Βαρκελόνη, γίνεται και στον Πειραιά μέχρι στιγμής, ενώ ότι γίνεται match playoff με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σκληρό match, με δύο ομάδες που ανεξαρτήτως ποια είναι φαβορή, ποια είναι outsider, ποια είναι καλύτερη, ποια είναι χειρότερη, παίζουν στα ίσια για το προβάδισμα, για το 1-0, για το 0-1. Νομίζω έγινε ήδη το 0-1, Ρίγα, και αυτό είναι ήδη στη βραδιά σου τώρα στην Nokia Arena στο Βελιγράδι, στο Τελαβίβ. 50-45. Και με ένα τάκλιν έκλεψε ο Βούισιτς την μπάλα στην προηγούμενη φάση. Σερί 15-2 που τρέχει ο Ολυμπιακός από το 35-43. Νομίζω πάντως πως ο Τεόντοσιτς με τον Μπεν κάνουν τη διαφορά αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο. Μπάλα μέσα για τον Χιούιν. Καλή άμυνα εκεί. Τα μεγάλα κορμιά Κλέιζα, Βούιτσιτς και τα υψωμένα χέρια. Χιούιν για τρεις. Δεν τα παρατάνει η Πολωνή. 50-48 από τον Ντάνιελ Χιούιν. Πεν. Γίνεται πάνω το Χιούιν, Βούιτσιτς στην κορυφή εκεί για να παίξει center guard. Σε έναν ρόλο που μπορεί να το παίξει, γιατί πασάρει καλά και βλέπει γήπεδο. Βούιτσιτς η μπάλα μέσα. Κλέιζα για το κάρφωμα, δεν είναι κάρφωμα, αλλά για το κάρφωμα για δύο πόντους θα μετρούσε. 52-48 από τον ασταμάτητο τώρα Λιθουανού, που έφτασε στους 20. Φάουλ του Βούιτσιτς. 14 εκεί ο Γουτς, 12 ο Μπαρέλ από την άλλη πλευρά, 11 ο Τσίλτερος. Ακόμα 3.52 για το τέλος της περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 4 της Πρόκομ. Σουτ για 3 από τα 7,5 μέτρα. Ξανά ο Γιούιν. Μεγάλο μάτς και ο μεγάλο σουτ από τον Ντάνιελ Γιούιν. Αυτό από την κορυφή για το 52-51. Ναι, άμυνα με τα μάτια από τον Τεόντοσιτς. Πάσα έξω Κλέιζα απέναντι στο Γιάγκλα, υπερτερεί και σε δύναμη απέναντι του Βούιτσιτς. Κλείνει ο Βάρντα, rebound από το Γουτς. 3-22, δεν εγκαταλείπει τη μάχη Πρόκομ και το έδειξε τώρα που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5, πως ξαναμπήκε στο μάτς με δύο τρίποντα. Γουτς στην κορυφή. Τι θα κάνει, τίποτα, θα χάσει την μπάλα. Καλή άμυνα τον Βούιτσιτς. Είναι 3-2. Ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Κακή πάσα του Τεόντοσιτς. Είχε δύο επιλογές, διάλεξε τη χειρότερη. Και φάουλ. Φάουλ από τον Μπεν πάνω στον Ντέιβιντ Λόγκαν. Τρίτο. Από τον Αμερικό Ίγκα. Και πηγαίνει ο Ολυμπιακός στη συνέχεια του μάτς. Πα, πιστού. Πέρας κρούσης αντί του Βούισιτ. Αποσύρεται στον πάγκο εκεί μας Μπέβερλι. Ο Βούισιτς πέρσι είχε κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό απέναντι στην Πρόκομ. Είχε 21 και 20 πόντους.
Σουτ ξανά εκτός ισορροπίας από το Γιούιν, που το πήρε προσωπικά στις τελευταίες φάσεις, αν και ξανά έβαλε την ομάδα του στο παιχνίδι. Μπουρούσης στο 5-5 Ολυμπιακός σε σετ επίδες, δεν έχει πολλούς εκκλησιασμούς, είναι διαπιστωμένο την αρχή αυτό το πρόβλημα. Και όντως για 3, 55-51 το σέρβο. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια βαθιά ανάσα, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδος, ένα σκληρό μάτς. Γιούιν βγήκε για το heads out ο Μπουρούσης. Περνάει ο Αμερικανός. Εδώ ήταν εύκολη δουλειά το rebound, γιατί πήγε μόνος εναντίον όλων ο Γιούιν στο lay-up. 2 και 12 πριν από το τέλος. Παρεμπιπτόντως πρώτα ο Γουτς και εν συνεχεία ο Λόγκαν έχουν κάνει τα περισσότερα σουτ από κάθε άλλον παίκτη στην εφετινή Ευρωλίγα. Και όντως έχει ξυπνήσει για τα καλά. 58-51, βάλε 2 στα 2. Ο Γιούιν βάζει 2 στα 2. Και όντως 4 μπροστά ο Ολυμπιακός. Time out. Ο παροιμιωδός ατακαδόρος στη Βιατζόγλου είχε πει κάποτε ότι το τρίποντο, όταν καθιερώθηκε το 83, μπήκε στην Ευρώπη, θα είναι η ευλογία και η κατάρα του μπάσκετ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είδε τη μια πλευρά του νομίσματος στην κατάρα στο πρώτο ημίχρονο με 2 στα 13 και βλέπει και την ευλογία τώρα Ρίγα, διότι 1-1 ο Κλέιζα, 1-1 ο Πεμ, 2 στα 2 απανωτά ο Θεόντοσιτς, 4 στα 4 σε αυτά τα 8 λεπτά της τρίτης περίοδου. Βασίλη, το τρίτο δεκάλεπτο ανήκει στον Θεόντοσιτς, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν άποντος, είχε 5 άστοχα σουτ και σε 8 λεπτά στην τρίτη περίοδο έχει σημειώσει 10 πόντους. Η πάσα έξω από το Γουτς, το σουτ 3 πόντων από το Γιούιν. Έλεγα προηγουμένως Γουτς και Λόγκαν, 212 και 209 σουτ. Κανείς άλλος παίκτης στην Ευρωλίγκα φέτος δεν έχει σουτάρει παραπάνω. Άρα είναι σημεία αναφοράς, είναι κέντρα βάρους το παιχνίδι. Αντέχει στους κραδασμούς ο Στήλιδης, πέφτει άσχημα πάνω στον Μπάρντα. Δεν υπάρχει όμως κάποιο πρόβλημα, σηκώθηκε αμέσως ο Αμερικανός. Και σφύριγμα στη συνέχεια. Μετά από 37 λεπτά στη Βαρκελόνη, η Μπαρσελόνα προηγείται στη Ρεάλ 65-60 στο πρώτο μάτς και αυτής της σειράς. Γιούιν με τον Παπαλουκά απέναντί του. 1-15 για το τέλος της περίοδου, πάσα μέσα Μπάρντα. Τσίλντρε στήθηκε έξυπνα. Είχε timing η αμυντική αντίδραση του Αμερικανού, 58-51. Ο Μπάρντα τι θέλει τώρα. Έχει λίγο αγρίευση με τον Τσίλντρε. Ναι, κράτησε την μπάλα, δεν την έδινε. Όποιος δεν έχει δει Μπάρντα να σπάει τον πάγκο του Απόλλωνα Πατρών σε μάτς, έχουν περάσει και 7 χρόνια από τότε, δεν μπορώ να θυμηθώ, και να καριδώνει Μούτα, προπονητή από ένα Πατρών Νικολίτς, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του, απλώς δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο μάτς ήταν. Νομίζω με τον Ολυμπιακό στον Κορυδαλό. Ναι, με τον Ολυμπιακό στον Κορυδαλό. Καλά παιδιά και οι δύο. Κλέιζα, μάλιστα, 5 στα 5 Ολυμπιακός, 61-51 είναι η πρώτη φορά στο μάτς που ο Ολυμπιακός πετυχαίνει, ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο πόντων. Δεν άκουσα, ο Μπάμπης μίλησε. Για 2, 60-51. Στους 9, για 2. Και η απάντηση από τον Κιντέλ Γουτς. Αυτό είναι τρίποντο όμως. 60-54. Ο Γουτς οδεύει ολοταχώς για double-double. Μετράει 17 πόντους και 8 rebound. Μπορούσες. Παπαλουκάς. Είναι λιγάκι στατικός ο Ολυμπιακός. Λίγο η αποστάση του, λίγο η αντίδρασή του απέναντι στην ζώνη τον έχουν κάνει τέτοιο μέχρι τώρα. Έρχεται ο Μπουρούσης, δεύτερη προσπάθεια από τον διεθνή σέντερ. Καινούργια επίδεση, όχι δεν είναι καινούργια. Είναι το τελείωμα της παλιάς. Χωρίς εν τέλει αποτέλεσμα. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. 60-54 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στην πρώτη. Επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο που θα είναι καθοριστική βεβαίως. Έχουμε επιστρέψει στο Στάδιο Κεφυλίας, 60-54 Ολυμπιακός μετά από 30 λεπτά απέναντι στην Πρόκομ, στην πολωνική Σταχτοπούτα της των πλέον. Ναι, το άκου που με ροκάμα τότε, αφού έπαιξε λίγα λεπτά στην αρχή της περίοδου. Ας ελπίσουμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάρει κάποιο λόγο, εμείς κάνουμε πλάκα, αλλά συμβαίνουν αυτά μερικές φορές, να χτυπήσει διετής.
Και πάλι καλά που είναι δύο. Γιατί αν ήταν ένας, επειδή δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει μάχη με έναν διαιτή, θα φώναζαν αν υπάρχει διαιτή στην εξέδρα. Που συγκίνει μια φορά πριν από ένα μάτσο Ολυμπιακό σε Πες Πίλτσερ. Παπαλουκάς, τώρα που βάζουν όλοι τρίποντα, πήρε έμπνευση και ο Τεό. 63-54. Το πρώτο του απόψινο καλάθι. Με τον Ολυμπιακό να έχει ανεβάσει πολύ τον δείκτη της ευστοχίας του από τα 6-25. Έχει φτάσει στα 20 πια. Είχε ένα 8-2-13 προϊόντος του αγώνα. Κλέψουμε τον Παπαλουκά, καλή άμυνα. Ευθυνδιασμός του Ολυμπιακού, Χαλπερίν. Τσίλδες για τρίποντο. Για κάρφωμα, με συγχωρείτε. 65-54 διαφορά στους 11. Τσίλδες που είναι άστοχος σήμερα, έχει 4 στα 12. Έχει 3 άστοχα τρίποντα. 7 στους 12 ευθυνδιασμούς για τον Ολυμπιακό, 3 στους 4 για τους Πολωνούς. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός έχει διψήφιο νούμερο πόντων στη διαφορά. Γιούιν και καλάθι από τον συνονόματο του άλλοτε πολύ μεγάλου σέντερ του Georgetown, της Νέας Υόρκης, της Εθνικής Ομάδας Ενωμένων Πολιτών, όπως έπαιξε. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες διαφορές απόψε. Συν 11 και για τις δύο ομάδες. Το αρχικό 0-11 της Πρόκοπης και το 65-54 προηγουμένως για τον Ολυμπιακό. Κλέιζα, επιθετικό rebound από το Χαλπερίν. Η μπάλα στο Τζίλδες. Ο Ολυμπιακός που έχει πολύ χρόνο. Έχει 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαλουκάς. Σκαστή πάσα στον Μπουρούση. Σωστό. Από τα χέρια του Μπουρούση έχει πει η μπάλα. Είναι σωστό το σφύριγμα. 65-56. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 9 της Πρόκομ. Το δεύτερο μάτς, 9 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης, σε λιγότερο από 48 ώρες από τώρα. Εδώ και εν συνεχεία από εβδομάδα πια στην Κτίνια, εκεί στις ακτές Βαλτικής, στο Τριεθνές. Τριεθνές είναι εδώ στα Βαλκάνια. Είναι τρεις πόλεις όμως εκεί. Δίπλα-δίπλα το Σοπότ, η Κτίνια και το Γκτάνσκ. Γουτς, μάλιστα, ακροβατικό. Όχι κάρφωμα πάντως, λέει up. Ο παίκτης με τα πολύ πλούσια χαρίσματα. Εξαιρετική περίπτωση, 65-58, Κιντέλ Γουτς. 9 πόντους, 8 rebound και ένα κόμμα. Πάσε άξιο για τον Παπαλουκά ο Χαλπερίν. Μπουρούσης και εμένα παράσιμο. Το οποίο αποκόμισε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά στους τελικούς. Που δεν είναι και πολύ εύκολο να υπάρξει τέτοια συμπεριφορά σε παίκτη αντιπάλου αιωνίου. Το απλό χέρο χειροκρότημα που χάρη σαν υπέρ του Παναθηναϊκού σε ένα κάρφωμα στο ΆΚΑ. Εδώ τρίτο φάουλ και για τον Παπαλουκά, ο οποίος πηγαίνει στον πάγο, αντικαθίσταται από τον Πεν. Στον πάγο και ο Μπουρούσης. Βλέπουμε, Βασίλη, ότι ο Γιαννάκης δεν χρησιμοποιεί καθόλου στο δεύτερο δίμηνο τον Σκοτσιανίδη. Ναι, έχει παίξει 10,5 λεπτά, δεν έχει παίξει καθόλου επίσης ο Βασιλόπουλος, που ούτως ή άλλως δεν παίζει πάρα πολύ φέτος. Απλώς εικάζαμε εμείς ότι λόγω ελαίου Γουτς, επειδή είναι αμυντικό εργαλείο ο Παναγιώτης και επειδή ξέρει και πώς κινείται ο Γουτς από την κοινή, τον κοινό βίο του στον Ολυμπιακό πρόπερση, εικάζαμε τις προάλλες το μάτς εδώ με τον Πανιόνιο το Σάββατο ότι θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής. Παρ' όλα αυτά είναι στον πάγκο παροπλισμένος, αλλά ο προπονητής πάντοτε ξέρει καλύτερα τι ανάγκες έχει. 65-60. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός νωρίτερα προηγήθηκε με 11, η Πρόκομ επιστρέφει, είναι αποφασισμένη ως το τέλος να του κάνει δύσκολη τη ζωή του Ολυμπιακού. Η συγκυρία ο Γιούιν Βασίλη έχει 12 πόντους στους 10 εξ αυτών. Κλέιζα. Αλλά ο Κλέιζα θέλει να κάνει εύκολη τη δική του ζωή. 68-60. Ρεσιτάλ. Μπασκετική ραψοδία απόψε από τον Κλέιζα με 25 πόντους, 4-7 τρίποντα, 6-7 δίποντα, 5 rebound, 2 assist και είναι απίκο. Όποια στιγμή ο Ολυμπιακός χρειάζεται ανάσες. Αλλά πολύ γρήγορα η Πρόκομ εδώ θα απαντήσει. Και όχι μόνο θα απαντήσει ο Χρυσάνιου, θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει και μια ελεύθερη βολή. Είναι μεταξύ των Πολωνών, μη συμπεριλαμβανομένου του Λόγκαν που έχει πολωνική υπηκότητα, αυτός που παίζει περισσότερο. Πεν που επέστρεψε με αντίπαλο το Γιούιν. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Βουίτσιτς. Καλή άμυνα από μπροστά τον Χρυσάνιου. Και ο Ντοσίτς. Σκαστή πάσα μέσα για τον Βουίτσιτς. Φάουλ από τον Ντάνιελ Γιούιν. Εδώ ο Αμερικανός. Νούμερο 32 στο draft του 2005 από τους Clippers. Έπαιξε λίγο εκεί. Έπαιξε δύο χρόνια εκεί. Μετά πήγε στην Κίμκι.
και η καριέρα του έλαβε τέλος στη Μόσχα λόγω ενός σοβαρότατου επεισοδίου που είχε όταν στους ημιτελικούς είχαν αναμετρηθεί η Κίμκι με την Ούνιξ. Τελικό αποτέλεσμα στο Παλαού Μπλαουγκράνα, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτς 68-61, το οποίο σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα έστω και δύσκολα, διότι βρέθηκε να χάνει κιόλας αρκετές του δεύτερου χρόνου, έσωσε την παρτίδα, κράτησε το πλεονέκτημα. Υπενθυμίζω Μακάμπι Παρτιζάν 77-85, έγινε 0-1 εκεί. Υπάρχει δεύτερο μάτσο για την τελειά την Πέμπτη. Και Τσέσκα Μόσχα Σκάχα Λαμποράλ 86-63, υπάρχει εκκρεμότητα εδώ στο στάδιο της Κεφυλίας για να μάθουμε αν ο Ολυμπιακός θα πατήσει το δρόμο εδώ γίνει σκοράρι, όχι το σκοράρι της Τσέσκα και της Μπαρτσελόνα. Θα επιβεβαιώσει δηλαδή τα προγνωστικά και τον νόμο της έδρας, κάτι που δεν συνέβη στο Γιάννη Λιάου. Ρόντοσιτς κρατά την μπάλα, Πεν για τρεις μπροστά στο Λόγκαν. Rebound του Γουτς, πήγε στο double-double. Ένα του. Ένα του rebound από ένα rebound. Το βάλεις στη στιγμή περισσία. Φίλος είναι. 70-63 διαφορά σε 7. 70-65. Με τον Χρίτσανη να έχει σημειώσει 5 σερί πόντους για τους Πολωνούς. 6 λεπτά ακόμη. Μπιακός δεν την έχει καθαρίσει την παρτίδα ακόμη. Έχει ζόρι ακόμη. Όσο δεν έχει ρυθμό και όσο το μάτς παίζεται εκεί στους 70-75 πόντους, 70-65 είναι τώρα. Όσο δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να το ανοίξει. Και το λέω αυτό γιατί γενικώς εδώ σκοράρει, γενικώς στην Ευρωλίγκα σκοράρει, σε όλη τη σεζόν σκοράρει. Φέτος θα είναι μια από τις λιγότερο, η απόψινή είναι μια από τις λιγότερο παραγωγικές βραδιές. Σημασία βεβαίως δεν έχει να βάλει κάτω από τη σημασία για να πάρει το μάτς. Το πώς πότε θα βάλει, το τι διαφορά θα νικήσει, δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Οι νίκες παίζουν ρόλο και οι διαφορές. Οι Νίκες και οι Τσιλίδες είχαν μονομαχήσει δύο φορές στο NBA. Με τους δύο Αμερικανούς να μοιράζονται τις νίκες τη σεζόν 2005-2006 όταν ο Τσίλδρες αγωνιζόταν στους Hawks του Κιντέλ Γουτς στη Νέα Υόρκη. Εδώ είναι ο προπονητής του Τσίλδρες, ο προπονητής από το High School. Την πρόλαβε ο Γουτς, την μπάλα στα χέρια του Ντανιέλ Γιούιν. Ναι, double-double, το πέτυχε. Δεν χρειάστηκε το μέσο. Έχει 19 πόντους και 10 rebound, όλα αμυντικά. Rebound του Τσίλδρες, ο οποίος από την πλευρά του έχει 13 πόντους, αλλά απέχει πολύ από τον double-double, έχει 5 rebound. Τσίλδρες απέναντι στον Γκούτσο, ο πρώην και ο επόμενος. Μάλιστα. Εκτέλεση Ολκής για 3 από τον Τόντοτς, 73-65. Σιωπηλότερο πόνος, το τρινίνει ότι δεν πήρε την μπάλα και την πέταξε αμέσως. Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, έτσι είναι μεγαλύτερο. Όπως και ο Μπαρέλο εδώ. 73-67. 4-56 ακόμα με το καλά του Ρόνι Μπαρέλο. Πεν. Τεόντοσιτς. Με τον Λόγκαν του έδωσε το σκρίν ο Βούιτσις. Δεν υπήρξε πικ εν ρολ, υπήρξε λάθος όμως. Και φάουλ του Πεν. Ορθώς έπραξε. Για να αποτρέψει τον ευθυδιασμό των Πολωνών. 4-46 ακόμα, 73-67. Σκληρός αντίπαλος η Πρόκομ. Προηγεί το Ολυμπιακός time out. Γυρίζουμε σε λίγο σε σέφ. Ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, απέχει 4:46 για να κάνει ό,τι πρόπερση και πέρυσι. Μόνο που οι βοή τους οποίους δίνεις ήταν αντίθετοι. Εννοώ ότι απέναντι στον Θοδωρή Παπαλουκά, τότε παίχνει τη ΣΕΣΚΑ, την είχε νικήσει στη Μόσχα στον πρώτο αγώνα των play-off. Καθοδόν προς το Final Four της Μαδρίτης, όπου πήγε τη ΣΕΣΚΑ και το πήρε, δεν πήγε ο Ολυμπιακός. Γιατί έχασε τα επόμενα δύο μάτς. Και πέρυσι τη Ρεάλ νίκησε δύο φορές εδώ. Η Ρεάλ μείωσε 2-1 και ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκληση με 3-1. Πρώτος απόψινος αγώνας, πρώτος αγώνας στη σειρά με προορισμό το Παρίσι. Κλέβει ο Κλέιζα. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ, αδιαμαρτύρητα το δέχτηκε ο Μπαρέλ. 73-67 προηγείται ο Ολυμπιακός. Είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Έχει κάνει ρεκόρ περιόδου στην Ευρωλίγκα με 25 πόντους. Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν 23 που είχε σημειώσει στην πρεμιέρα απέναντι στην Ορλεάνη και είναι αυτός που οδηγεί τον Ολυμπιακό στην πρώτη του νίκη. Πάτρικ Μπέβερλι, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού, με προφανή αμυντική αποστολή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με 3 γκάρ. Είναι πολύ λογικό αυτό που κάνει ο Γιαννάκης. Περιμένει κιόλας πίεση παραπάνω από τους Πολωνούς σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Περιμένει ίσως και το
παιχνίδι της Γάτας με το ποντίκι με τα φάουλ. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει τη δυνατότητα τώρα να βάλει δύο φορές ο Γκλέιζα και στην συνεχεία να κυνηγήσει διεύρυνση του σκορ με την επαναφορά. Όχι. Άσχετο σχολές ο Γκλέιζα, έχει 2 στις 4, ενώ έχει 6 στα 7 δίποτα και 4 στα 7 τρίποτα. Οπότε όντως θα επαναφέρει και όντως της Παπαλουκάς, Πεν, Γκλέιζα και Βουίτσιτς. Και απ' την άλλη πλευρά το γνωστό σχήμα. 4 Αμερικανοί και ο Χρυσάνιο Γκλέιζα με τον Μπαρέλ. Και όντως της είναι με τον Γιούιν. Τι πήγε να κάνει και είναι τάπα στο τρίποντο από το Γιούιν. Παρ' όλα αυτά οι διαιτές δίνουν, να το ξαναδούμε, καλό για τον Ολυμπιακό το στήριγμα. Εδώ. Α, όχι. Ακούμπησε λίγο δάχτυλα. Υπάρχει. Σαν να υπάρχει έτσι. Στιγμή έμαθα. Ω, γεγονε, γεγονε. Δεν θα αλλάξουν γνώμη οι διαιτές. Και το Ολυμπιακό δεν έχει κανένα λόγο να το ζητήσει κιόλας. Αφού ό,τι παραπάνω πάρει, τόσο λιγότερο άγχος έχει στα τελευταία λεπτά. 75-67 ο Μίλος Τεόντος στη γραμμή. Άνθρωπος του δευτέρου ημιχρόνου, άνθρωπος του αγώνα. Είναι ο Γκλέιζα ούτως ή άλλως. Και όντως έχει σημειώσει 15 πόντους όλους στο δεύτερο 20 λεπτό. Απέναντι στην πρωταθλήτρια Πολωνίας, ομάδα πολύ φρέσκια, πολύ νεαρά. Ιδρύθηκε το 1995. Άρχισε από την τρίτη κατηγορία της Πολωνίας, πολύ γρήγορα ανέβηκε. Άρχισε να παίρνει και καλούς παίκτες. Και NBA'ers. Από εκεί άρχισε την ευρωπαϊκή καριέρα του. Μετά την πατήρα του πήγε ο Μίλιτσιτς. Άλλη άμυνα του Βούιτσιτς. Γύρισε πίσω μετά για να καλύψει. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού επιβραβεύει την καλή άμυνα που ωστόσο δεν θα έχει ευτυχή κατάληξη, γιατί ο Γκουτς θα βρει το δρόμο, θα βρει το διάδρομο πρώτα απ' όλα εδώ. Νάτος ασταμάτητος κατάστασης. Έχει 21 με πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας. 9 στα 12 σούτ. Πρώτος για τον Παπαλουκά. Διαφορά είναι στους 8, 77-69. Πάσα έξω Μπέβερλι. Σούτ για 3. Δεν το έχει αυτό το σουτ, αλλά τον πίεζε ο χρόνος. Γουτς θα κατεβάσει και την μπάλα Viking Playmaker με τον Παπαλουκά αντιμέτωπος. Καλή άμυνα τον Παπαλουκά που έσωσε του Πίκα. Με τη συνδρομή του Γουίτσιτ. Γκλέιζα για 3, το έχει. Το έχει απόψε. Δεν το είχε τώρα στην εκπαιδεία. Μπαρέλ θα πετάξει την μπάλα. Κατοχή για την Πρόκομ. Ακόμη 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για Ολυμπιακός, βρίσκεται αγκαλιά με τη νίκη, με το 1-0 που θα του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει το ζευγάρωμα την Πέμπτη το βράδυ και να πάει άνετα στην Πολωνία, έχοντας να παίξει από εκεί και πέρα 3 match ball. Έχοντας να παίξει 3 match δηλαδή, για να κάνει μια νίκη και να ταξιδέψει στο Παρίσι, στην πόλη του Φωτός, 7 και 9 Μαΐου για το Final Four που θα είναι το δεύτερο σειρά στην ιστορία του. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει δικαίωμα για βολές ο Γκουτς. Τέταρτο προσωπικό και για τον Βούισιτς. Ολυμπιακός ήταν στα Final Four το 94 στο Τελαβίβ, το 95 στη Σαραγώσα, το 97 στη Ρώμη το τρίτο, το 99 το τέταρτο στο Μόναχο. Πέμπτο πέρυσι πηγαίνει για το έκτακτο. Γιούιν, Γκλέιζα και Μπαρέλ. Οι διαιτές έδειξαν Ολυμπιακός. Πάμε μια βόλτα μέχρι τους πάγκους να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δύο προπονητές. Γενικώς τι συμβαίνει εκεί, τι λέγεται, τι κινείται. Κώστα. Ίσως είναι το πιο ήρεμο σημείο από ποτέ στον αγώνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως το παιχνίδι του έχουν αφήσει τη μοίρα του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δίνει καλές οδηγίες. Τώρα έβγαλε τον Βούισιτς, ο οποίος έκανε υπερπροσπάθεια στην άμυνα, σταματώντας αρκετές φορές τον Γκουτς και άλλους παίκτες όταν χρειάστηκε. Περνώντας τον Γιάννη Γκουρούση, που ξεκούραστος θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά κοντά στο καλάθι. Πάσα του Παπαλουκά, καστή εξαιρετική συνεργασία των δύο γκάρ. Οπότε όντως θα την αφήσει το καλάθι. 81-69 ο Ολυμπιακός. Σαν να μου φαίνεται ότι κλειδώνει πια. 79-69. Με τη διαφορά στους 10 εκεί γύρω, 8, 10, 12. Κλειδώνει πια την νίκη. Θα πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Μόνο ότι στο μπάσκετ 2 λεπτά είναι ένας αιώνας. Αλλά ο σοβαρός Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά γκολ φάουλ ο Βάρντα. Δεν το παρατάει το μάτς. Ναι, δεν το παρατάει. Φαίνεται πως ο Ολυμπιακός, ο αγχωμένος, εμφανώς Ολυμπιακός, χωρίς να πιάσει καλή απόδοση, θα κάνει το πρώτο βήμα για το Παρίσι. Ένα δρόμος που θα καταλήξει εκεί. Για τέταρτη φορά εκεί στέφθηκε ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός, το 96.
Πόπ 84, Σπίτ 91. Η Μακάβη στη Σουπρολίγκα πια το 2001. Καλό φάουλ αυτό από τον Γούτσο, από την άποψη ότι είναι το πέμπτο ομαδικό της Πρόκομ και στέλνει στη γραμμή του, των βολών τον Μπέβερλι. Και τέταρτο προσωπικό για τον Κιντέλ Γούτς. 2-3 φορές που έγινε Final Four στο Παρίσι υπήρξε ελληνική συμμετοχή. Ο Ιδράξης Παναθηναϊκός το πήρε, το 2001 το έχασε στο τελικό με τη Μακάμπη. Στη μεγαλύτερη ίσως εκστρατεία οπαδών μιας ομάδας στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού, ήταν πάνω από 10.000 Ισραηλινοί. Είχε κυτρινίσει τον Περσί, εκείνη τη μεγάλη εβδομάδα του 2001. Μεγάλη εβδομάδα με το εννοώ από θρησκευτικής πλευράς. Λοιπόν, αποσύρε τον Μπέβερλι, επιστρέφει ο Τσίλδρες. 80-71. Δύο λεπτά πριν από το τέλος. Για πρώτη 9. Μπάλα στα κρύα του Κιουίν. Γκουτς με τον Παπαλουκά γυρίζει από το Χάιπορ, μεγάλο καλάθι. Έχει βάλει κάμποσα καλάθια, πολύ εντυπωσιακά ο Γκουτς. Πήρε πολύ χειροκρότημα στην είσοδό του, νομίζω θα πάρει και στην αποχώρηση. Προσφέρει στιγμές για highlight. Όπως τις πρόσφερε και εκείνη τη χρονιά που έχει στον Ολυμπιακό. Αλλά είναι πολύ πιο όριμος από τότε. Μπορείς από την χάνει εδώ. Ο Γουτ που γενικώς θεωρεί το παίκτη ψυχολογίας, αν του έμπαινε το πρώτο σουτ, ήταν ικανός να τελειώσει τη βραδιά με 40 πόντους. Αν δεν έμπαινε, θα μπορούσε να χάσει πόσα σουτ έκανε όλο το βράδυ. Βάρντα από το low post για το 80-75 αρνείται να παραδοθεί η Πρόκομ. 1-25 πριν από το τέλος. Παπαλουκάς θα σώσει την μπάλα και όντως έτσι. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Διακόσμιος που θέλει το καλάθι εδώ. Όχι. Και rebound από τον Βάρντα και το ματσάκι παίζεται. Γιατί ο Ολυμπιακός ολιγόρησε και δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου με το τρίποδο του Λόγκαν. 80-78 time out. Είπαμε και προηγουμένως, σπέβδοντας να προεξοπλίσουμε την νίκη του Ολυμπιακού και τον χρόνο εγώ, ότι βεβαίως δύο λεπτά είναι ένας αιώνας στο μπάσκετ, στον μισό αιώνα, διότι πέρασε ένα λεπτό, η Πρόκομ έτρεξε ρίγα ένα σερί 9-1. Ή ένα σερί 7-0 αν προτιμάς, το 80-71 έγινε 80-78. Με δύο καλάθια από Γουτς Βάρντα και το τελευταίο τρίποντο από τον Λόγκαν. Για να δούμε, τώρα θέλει ψυχραιμία, θέλει καθαρό μυαλό και θέλει οπωσδήποτε καλά ο Ολυμπιακός από την επίθεση. 80-78, αρκετά έπαιξε την εφαγή. Βουίτσιτς θα γυρίσει, όχι δεν μπορεί να γυρίσει το παρόν. Και όντως έτσι, Παπαλουκάς σου τριών πόντων. Όχι, ριμπάουντα το Γουτς. Και τώρα το μάτς είναι πάνω σε μια λεπτή κλωστή. Λόγκαν, μετά το άστοχο σου τριών πόντων από τον Θοδωρή Παπαλουκά. Έχει ζητήσει time out ο Μανουσέλης, αν ευθοχήσει πρόπο. Βάρντα, η μπάλα στα χέρια του Μπαρέλ. Λόγκαν με τον Τεόντο τη 7 δευτερόλεπτα ακόμα τα 24 που είναι και το τέλος του μάτσου. Περνάει ο Λόγκαν, έκλεψε ο Τεόντοσιτς. Έβαλε το χεράκι του κύριο Σέρβος. 20 δευτερόλεπτα από το τέλος και ακολούθησε φάουλ από τον Βάρντα. Αν ο Ολυμπιακός σκοράρει και δεν έχει παραπάνω καρδιακά επεισόδια, τότε αυτή είναι η φάση του μάτσου. Εκεί που βάζει το χέρι του Τεόντοσιτς. Ο δαίμονας που λέγεται Τεόντοσιτς. Βλέπει την μπάλα από τον Λόγκαν, είναι καθαρή κιόλας πάλι μας. Είδα καλά, δεν νομίζω και σε καμία περίπτωση. Ο Τεόντοσιτς με 18 πόντους όλους στο δεύτερο ημίχρονο και με αυτό το κλέψιμο. Για να δούμε αν είναι Τεόντοσιτς stole the ball. Αυτή η παροιμιώδης έκφραση. Από το Χάβλιτσεκ stole the ball. Όταν ο Χάβλιτσεκ έκλεψε την μπάλα από τον Χαλ Γκρίρ στους τελικούς Ανατολίου του 66. Και ο Τζόνι Μόου στο σχολιαστή των Celtics, τα μάτς Celtics, Sixers, έκτος τελικός. Είναι ίσως η φράση στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ για αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουμε και εμείς. 82-78 time out, γυρίζουμε σε λίγο. 18 δευτερόλεπτα, για να δούμε, θα πάει σε ρώσικη ρουλέτα το μάτς. Δεν ξέρω, ο Κώστας κατέβασα μας ενημερώνει. Τι ζήτησε ο Γιαννάκης? Καθαρή άμυνα. Καθαρή άμυνα. Σε πρώτη φάση αποφυγή του τριπώντα από την Πρόκομ. Γιουίν. Πηγαίνει πάνω του στα heads out ο Μαυροκεφαλίδης. Περνάει ο Γιουίν. Υπάρχει φάουλ
ανοιχτά από τον Τόντοσιτς. Όχι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη, καθώς μέσα σε 4 δευτερόλεπτα θα οδηγηθούν στη γραμμή του Βόλου και λογικά θα πάρουν 2 πόντους στην Πολωνία. 14 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του μάτς. Πρώτο φάουλ στο μάτς από τον Μίλος Τόντοσιτς. Μέσα πάλι ο Τσίλντρες, αντί του Πεν. Ο Ντάνιελ Γιούιν θα εκτελέσει ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 4. Προφανώς θα απαντήσουν με φάουλ στη συνέχεια, γιατί αυτό πρέπει να κάνουν οι Πολωνοί. Μάλιστα. Καλή είδηση για τον Ολυμπιακό. Άστοχο σουτ ο Γιούιν. Άστοχη βολή ο Γιούιν. Αν τη δεύτερη θα πάει στο πόντ, θα πάει στους 3. Αν δεν τη βάλει, ο Ολυμπιακός έχει πάσει στη θυσία το rebound. Βάζει τη δεύτερη. Time out. Γυρίζουμε σε λίγο. Η Πρόκομ ήρθε στο Πειραιά απόψε και έχει παίξει τον Ολυμπιακό στα ίσια επί 40 συναπτά λεπτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3, 82-79. Μένουν 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό μετά τη δεύτερη εύστοχη βολή για την πρώτη ανάστοχη του Ντάνιελ Γιούιν. Και μένει να δούμε τώρα τι θα επιλέξει. Άρα λογικά τι έχει ζητήσει, το αυτονόητο θα έχει ζητήσει. Φάουλ Μπάμπη. Τους κλέψουν και μετά φάουλ. Ναι. Να ζητήσει από την αρχή φάουλ, δεν θα τον εξυπηρετήσει τόσο πολύ. Για να δούμε. Ποτέ δεν ξέρει κανείς το προαιώνιο δίλημα του μπάσκετ, φάουλ ή τέλεια άμυνα. Αλλά εδώ πια οι συνθήκες είναι διαφορετικές για τον Ολυμπιακό. Εάν κρατήσει την μπάλα, θα νικήσει ούτως ή άλλως. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ του Βάρντα πάνω στον Τόντοσιτς. Δικαίωμα για 2 βολές στο Σέρβο, ο οποίος απόψε έχει 20 πόντους, 7 ασίστ. Όχι τις βολές του ψάχνου. Του Τόντοσιτς, ο οποίος. 7 στις 7. Άρα είναι λίγα 100. Ο Ολυμπιακός έχει 21-31. Έχει χάσει πάλι 10. Για να δούμε. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. 9,7 για την ακρίβεια. Κάτι λιγότερο από 10. Θα μπει και ο Πέν για την άμυνα. Ναι. Θα χάνει την πρώτη. Και την πρώτη απόψε δηλαδή δική του. 7 στις 8. Στη δεύτερη 82-79, 83-79 η διαφορά στους 4 από τον Μίλος Τεόντοσιτς. Υπάρχει time out? Όχι, δεν υπάρχει time out. Αλλαγή. Τεόντοσιτς έξω, Πεν μέσα για την άμυνα. Πάνω στο Γιούιν. Πιέζει, μπάλα έξω, Γουτς για 3. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound. Μπαρέλ για 3. Το μάτς τελειώνει, εικόνα της νίκης. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής. Βάζει κάτω την Πρόκομ. Τη σκληροτράχηλη, πολύ ανταγωνιστική πολωνική ομάδα. Τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός ΑΣΕΚΟ Πρόκομ 83-79. Ολυμπιακός κρατά το πλεονέκτημα, κάνει το 1-0. Το προβάδισμα που είχε στα προγνωστικά το επιβεβαιώνει στην πράξη. Μόνο ότι ζωρίστηκε αρκετά, δυσκολεύτηκε. Πάμε σε διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε σε λίγο για να βάλουμε.